Είμαστε με τον κύριο Ζαφύρη, τον πρόεδρο των εργαζομένων της ΔΕΙΑ Κοζάνης. Κύριε Ζαφύρη, το ερώτημα που θέλω να σας θέσω και είναι και το ερώτημα και η απορία όλων εδώ των κατοίκων της περιοχής. Είναι 13 Οκτωβρίου σήμερα Παρασκευή. Από τη σύμβαση που υπάρχει της επιχείρησης με τους καταναλωτές, εσείς πρέπει να παρέχετε σαν επιχείρηση θερμική ενέργεια σε όλα τα νοικοκυριά από τις 15 Οκτωβρίου, που πέφτει η μέρα Κυριακή. Πείτε μας λίγο, έχει ξεκινήσει το στάδιο της προθέρμανσης, γιατί δεν έχουμε δει κάτι στα καλοριφέρ των σπιτιών μας, και αν την Κυριακή θα είμαστε έτοιμοι? Εμείς, κύριε Σαμαρά, αυτό που ξέρουμε τώρα μέχρι στιγμής, είμαστε σε ό,τι μας αφορά εμάς, δηλαδή την τηλεθέρμανση, είμαστε προετοιμασμένοι. Ξεκίνησαν οι μονάδες, ξεκίνησε η 3, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, πήγαν στην 4. Στην 4, όταν την ξεκίνησαν, τους δημιουργήθηκε μια αρρωγή, διαρροή, την οποία την επισκευάζουν. Εκτιμήθηκε η έκταση, ας πούμε, της ζημιάς και μας είχαν πει ότι τουλάχιστον μέχρι το Σαββάτο εμείς θα ξεκινήσουμε να δούμε κανονικά φορτία στην τηλεθέρμανση. Που σημαίνει, αν δηλαδή η μονάδα έχει αποκατασταθεί και ξεκινήσει να δίνει φορτίο, εμείς την Κυριακή, τουλάχιστον Δευτέρα με Τρίτη, θα έχουμε δώσει σε όλη την πόλη θέρμανση. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που έχετε, θα υπάρξει κάποιο θέμα με το αν θα δοθεί άδεια για να μπει η μονάδα στο σύστημα? Έχετε κάποιο? Αυτό που ξέρω εγώ, ναι, γιατί έτυχε να είμαι μέσα στο Υπουργείο, έγινε μια συνάντηση, ας πούμε, πριν από ένα μήνα, και βασικά το αποκλειστικό θέμα συζήτηση ήταν αυτό, και εξ αντικειμένου, δηλαδή, σύμβουλοι και γραμματείς, αλλά και η ίδια υπουργός, η κυρία Σδίκου, δεσμεύτηκαν, κάλεσαν ΑΔΜΙΕ και ΔΕΗ για να ξεκινήσουν κανονικά οι μονάδες καθ' όλη τη διάρκεια, ας πούμε, της περίοδου που θα χρειαστεί η τηλεθέρμανση να τις έχει μέσα στο σύστημα. Άρα δεν θα υπάρξει, πιστεύετε, πρόβλημα αυτό, έτσι? Αυτό που ξέρω, γιατί υπόθηκε εκεί μέσα, ήταν ότι δεν θα αφήσουν να γίνει αυτό που γινόταν την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή 22-23, σταματάω, δεν σταματάω, δίνω, δεν δίνω, ρίχνω άπες και κλείνω λιγνίτη. Οι ίδιοι υποσχέθηκαν ότι η πόλη δεν θα κρυώσει ούτε για μία μέρα. Οι ίδιοι, στο Υπουργείο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.